τεθεί σε κυκλοφορία και πριν ολοκληρωθεί το βαλτωμένο έργο της ανάπλασης στα θαλασσινά, ο νέος δρόμος βούλιαξε από τις μεγάλες ποσότητες νερού που κατέβαιναν ως ποτάμι από την οδό Αρτεμισία στην Αλικαρνασσό. Ο δρόμος σκίστηκε σαν χαρτί από την κακοκαιρία, με τους δημότες να αγανακτούν για αυτές τις εικόνες και τα όσα δραματικά έζησαν το εφιαλτικό πρωινό του Σαββάτου, αφήνοντας αιχμές και για την έλλειψη φρεατιών ομβρίων στην περιοχή. Ναι, καινούριο έργο. Τώρα ποιοι φταίνε δεν ξέρω. Να πω τις δουλειές που κάνουνε, τις καλές και πόσο καιρό έχουν ξεκινήσει. Ναι, και δεν βλέπω να τελειώνει, ναι. Αλλά άλλοι πλημμυρίσαν εδώ, έχει πολλά που καταστροφή κάνει οι άνθρωποι, πολύ. Εδώ σχάρες ομβρίων έχει για τα νερά. Εδώ χαμηλά όχι. Ένας ποταμός. Απλά τα έργα εδώ πέρα τα έχουν αρπακόλα. Δηλαδή, στρώσανε ένα κομμάτι της αέλη αντί να βάλουν ανθρωπινή πίστα, με την πρώτη πλημμύρα έγινε αυτό το χάλι. Όπως είναι γνωστό, στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και τάφη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας Νέα Κρήτη, ο Δήμος δεν έχει πιέσει ακόμα τους αρχαιολόγους να δώσουν λύση και να επιτρέψουν την κατασκευή αγωγού απορροής υδάτων προς το βορεινό τμήμα του δρόμου. Εδώ πέρα γκρέμισαν εργοστάσιο, λέει θα κάνουν ένα ξενοδοχείο. Εδώ θα γίνει πάρκο με καφετέρειες και κούνιες. Ναι. Άμα τις δείτε εσείς, θα δω κι εγώ άμα προλάβω τη ζωή μου. Αποχετεύσει εδώ πέρα δεν έχει πουθενά. Σπίτια στην Ηροδότου πλημμύρισαν, όπως και στον πρώην οικισμό Σφαγεία, όπου τα αρμυντικά νερά κατέβαιναν ως χύμαρος από τρία σημεία, με το νερό να αγγίζει το 1,5 μέτρο. Βγάλανε 90 τόνους μόνο λάσπη, το οποίο δημιουργήθηκε από τη μηχανική περιοχή, από αεροδρόμιο και από οικάρου που κατεβαίνουν όλα τα νερά εδώ. Ντουλάπες αυτά, λάπτοπ, τηλεοράσια που είχαμε μέσα από κάτω, ψυγεία κολυμπούσαν στον αέρα. Εγώ προσωπικά τους είχα επισημάνει τον κίνδυνο αυτό, το οποίο δεν έχουν κάνει τίποτα. Πλημμυρίσαμε. Χύμαρος, αν παίρνε για μάξα το πήγαινε στη θάλασσα. Τόσο πολύ. Ναι, ένα πράγμα βουνό. Εδώ το σημείο ήταν ποτάμι. Τα φρεάτια φουσκώνουν και βγάζουν στα σπίτια μέσα, έβγαλε όλα τα απόβλητα, τα έβγαλε μέσα στο σπίτι της διπλανής. 50 πόντους ήρθε ευτυχώς η πυροσβεστικής, 10 λεπτά ευτυχώς. Μας τράβηξε το πολύ, έμεινε τόσο και μετά με τα φτιάρια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι φόβοι για κατάρρευση τμήματων του εγκαταλειμμένου κτηρίου στην παραλιακή επιβεβαιώθηκαν με φόντο αυτές τις απαράδεκτες εικόνες. Το κτίριο το οποίο ανήκει σε ιδιώτη καταραίει, ενώ από θαύμα αποφεύθηκαν τραγικές καταστάσεις. Τα μπαλκόνια κατέρευσαν, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος κατάρρευσης και σε άλλα σημεία του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται δίπλα από παιδική χαρά. Σε άλλα σημεία του Ηρακλείου οι δρόμοι βουλιάζουν και σε άλλα σημεία τα κτίρια καταραίουν, όπως αυτό πίσω μου, στην παραλιακή, στην περιοχή του Καράβολα. Για το σοβαρό αυτό ζήτημα ενημερώσαμε τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, Γιώργο Καραντινό, ο οποίος αποστείλει μηχανικό του Δήμου για να πραγματοποιήσει μακροσκοπική εξέταση του κτιρίου. Πριν αρκετά χρόνια, το επίμαχο κτίριο αποτελούσε εστία μόλυνσης στο εσωτερικό του, ενώ κατά καιρούς αποτέλεσε στέκη ναρκωμανών, με τη Λότζε να αναζητά τότε λύση για να ζωντανέψει το κτίριο φάντασμα, με τις προσπάθειες ωστόσο να πέφτουν στο κενό. Και στον πόρο η αγανάκτηση των δημοτών χτυπά κόκκινο, καθώς αντικρίζουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της οδού Κομινών και από την άλλη γίνονται θεατές ζημιών στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο λόγω σπασμάτος αγωγού της ΔΕΙΑΙ, με την περιοχή να μετατρέπεται σε λίμνη. Πραγματικά, δηλαδή και όλοι απορούν. Πώς γίνεται να φτιάχνουμε ένα δρόμο και την επόμενη στιγμή να τον ξανασκάβουμε, έτσι. Αν δεν γίνανε σωστές οι υποδομές, ας αναλάβει κάποιος την ευθύνη. Καινούριο έργο και. Ορίστε. Και σκάβει πάλι. Και σκάβει πάλι και πάλι πίσω. Και... Έτρεχα νερά από εδώ. Βεβαίως τα νερά έτρεχαν. Κανένας από το Δήμο υπεύθυνος δεν ήρθε να δει τι κάνουνε και πόσο έχουν αχρηστεύσει το δρόμο. Όπως υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΙ, ο εργολάβος της ανάπλασης έσπασε τον αγωγό, ο οποίος αποκαταστάθηκε.